όλα ξεκίνησαν από ένα σπασμένο μπουζούκι που είχα βρει, σχεδόν πεταμένο, όλα ξεκίνησαν από εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα για ένα όμορφο ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα για τον Παύλο Παπανικολάου, τον άνθρωπο που μετέτρεψε το μεράκι του σε μια υπέροχη τέχνη, στην τέχνη του οργανωποιού. Στην Ελλάδα γενικά υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται με οργανωποιία. Εδώ στη Σάμμο, από ό,τι ξέρω, είναι ο Γιάννης Λουλουργάς του Πυθαγόρη, ο οποίος είναι και μουσικός, ασχολείται. Και αυτή τη στιγμή μοιράζεται το χρόνο του Σάμμου και Αθήνα ο Ανιψός μου Νίκος, τον οποίο τον έχω μάθει εγώ, ας πούμε, όσον αφορά την οργανωποιία. Η οργανωποιία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που έχει σχέση βέβαια με το ξύλο. Θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ δημιουργική δουλειά, γιατί όχι μόνο δίνεις μορφή στο ξύλο, του δίνεις και φωνή. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική τέχνη. Εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με έγχορδα μουσικά όργανα και πιο πολύ στην οικογένεια, στο μπουζούκι, ας πούμε. Είναι ένα όργανο καθαρά ελληνικό, δεν είναι τυποποιημένο, όπως μια κιθάρα που μπορείς να βρεις πάρα πολλές και αξιόλογες στο εμπόριο. Οπότε λοιπόν ασχολούμαστε πιο πολύ με μπουζούκια, τζουράδες, μπαγλαμάδες, τέτοια όργανα ως επιτοπλίστων και γενικά επισκευές σε όλα τα έγχορδα. Ας πούμε πως είναι μπαγλαμάς. Αυτό ήταν βασικά μια κολοκύθα, μια αγκλιά όπως λέμε εμείς εδώ. Και εντάξει, με λίγη φαντασία όλα μπορούν να έχουν φωνή, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και το έφτιαξα. Έχουν γίνει τέτοιες κατασκευές και στο παρελθόν. Έχω δει δηλαδή μέσα σε φωτογραφίες, έχω διαβάσει για τέτοια όργανα που φτιάχνανε. Με ό,τι υλικό μπορείς να φτιάξεις ουσιαστικά, να βγάλεις μουσική. Τώρα όσον αφορά τα ξύλα, είναι πολλά τα ξύλα που χρησιμοποιούμε για ένα όργανο. Είναι άλλα ξύλα στο σκάφος πίσω, που μπορεί να είναι από καρυδιά, όπως είναι το συγκεκριμένο που είναι βαμμένη, μπορεί να είναι από μουριά, από χίλια δυο. Τα καπάκια πάνω συνήθως που είναι από έλατο ή κέδρο και μέσα στο μπράτσο, που είναι αρκετά πολλά ξύλα, κάνουμε ένα ολόκληρο σάντιτς από ξύλα για να μην σκευρώνει με το χρόνο. Καταρχήν πρέπει να είναι αρκετά παλιό να έχει ξεραθεί. Για μένα ένας καλός συνδυασμός είναι μια καρυδιά για το σκάφος, ένα έλατο για το καπάκι, σίγουρα ένα σέβενος για πάνω την ταστιέρα και κάποια σκληρά ξύλα για μέσα τον μπράτσο. Αυτός είναι ο καλύτερος συνδυασμός για μένα. Η χρόνια είναι λίγο... Δεν υπάρχει σιγουριά. Όταν το δουλεύει συνέχεια, πιστεύω ότι περίπου μέσα στις 20-25 μέρες το φτιάχνεις. Αλλά επειδή πρέπει να δίνεις χρόνο στις κόλλες να στεγνώνει όπως πρέπει, πρέπει να έχεις διάθεση για να κάνεις μια τέτοια δουλειά. Δεν μπορείς να το κάνεις μηχανικά. Παίρνεις συνήθως περισσότερο χρόνο. Αλλά θα σας πω κάτι που έλεγε ο Ζωζέφ, που ήταν ένας από τους πιο μεγάλοι οργανωποιοί που έχουν περάσει από την Ελλάδα, έλεγε ότι ένας μάστορας για να είναι πληρωμένος για ένα όργανο πρέπει να πάρει 25 μεροκάματα του μουσικού. Οπότε το αξιολογούσε ότι ήθελε γύρω στις 25 μέρες για να το φτιάξει, αν το πάρουμε έτσι με τον τρόπο που το έβαζε. Οπότε κάπου εκεί, ας πούμε, 20-25 μέρες σίγουρα. Όλα ξεκίνησαν από ένα σπασμένο μπουζούκι που είχα βρει, σχεδόν πεταμένο, όλα ξεκίνησαν από εκεί. Από εκεί μου μπήκε το σαράκι. Θυμάμαι υπήρχε ένας γέρος οργανωποιός στη Σάμμο. Ήταν Παπαϊωάννου, νομίζω το επώνυμο, όταν θυμάμαι καλά. Και πήγαινα και τον ρωτούσα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια μέρα εκεί στα προσφυγικά κατά από ένα δέντρο έπαιζε ντάμα υποχρητική με ένα φούρναρι και εγώ τον ρωτούσα πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο, και αυτός από τις ερωτήσεις μου έχασε το παιχνίδι, οπότε με έδιωξε, λέει φύγει, μην ξανάρθεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
με πάρα πολλά πειράματα, πάρα πολύ ψάξιμο για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Και αυτό είναι μια κλασική κιθάρα, έτσι. Το συγκεκριμένο δεν είναι ακριβώς κιθάρα. Το συγκεκριμένο θα γίνει μια λαουτοκιθάρα. Δηλαδή θα ανέχει το σκάφος της κιθάρας και από εκεί και πέρα τον μπράτσο θα μπουν πάνω μπερντέδες σαν πιο παραδοσιακό. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετές τέτοιες. Αντί για λαούτο δηλαδή. Γι' αυτό και έχουμε βάλει και τη φιγούρα εδώ πέρα για να παραπέμψει το λαούτο. Αυτά είναι όργανα που κιθάρες τα οποία είχα ξύλα. Αλλά η εποχή της καραντίνας μας έκανε να περνάει για να γίνει, να κάναμε δημιουργική, ας το πούμε έτσι. Οπότε ξεκινήσαμε κάποιες κιθάρες με παρότρες φίλου να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με το θέμα της κιθάρας. Κατά καιρούς έχετε συμμετάσχει ή έχετε κάνει και δικές σας εκθέσεις όπου εκθέτετε τα όργανα αυτά, έτσι. Ναι, είναι ένας καλός τρόπος για να δει περισσότερος κόσμος τη δουλειά μας. Θυμάμαι το καλοκαίρι, Αύγουστο του 1996, είχαμε κάνει μαζί με το Γιάννη του Λουλουργά μια έκθεση κάτω στον Τόρισα. Έχω κάνει δύο προσωπικές εκθέσεις, 15 και 18, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, χρονιές, κάτω στο Γιάννη Σουζερή, πίσω από το Ιωλής. Έχω πάρει μέρος σε δύο ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα. Και ήταν και φέτο να συμμετέχω σε μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο στη Σύρα για το Μάρκο του Βαμβακάρη, αλλά λόγω κορονοϊού και πανδημίας δεν έγινε. Γενικά μέσα από τα όργανα έχω γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους στο χώρο της μουσικής. Έχω κάνει όμορφες παρέες με μουσικούς της ΣΑΜΟΥ και εκτός ΣΑΜΟΥ. Και είναι ένα επάγγελμα που ξεκίνησε για χόμπι και σμπορία, έγινε επάγγελμα, μου έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι έχετε κάνει σε αρκετούς γνωστούς καλλιτέχνες όργανα. Εσείς μου είπατε πριν ότι δεν θέλετε έτσι να το αναφέρετε πολύ, αλλά δεν είναι αυτό και μια αναγνώριση της δουλειάς? Σίγουρα είναι μια αναγνώριση. Έχουν πάρει αρκετά ονόματα καλλιτέχνες από μένα όργανα. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφέρω ονόματα. Πάντως συγκεκριμένα σε συναυλία στη ΣΑΜΟΥ γνωστή τραγουδίστρια έπαιξε με δικό μου μπαγλαμά. Έχουν πάρει αρκετοί καλλιτέχνες όργανα από μένα. Και τώρα τελευταία, αν και δεν είστε άνθρωπος αυτό που λέμε των social media, έχετε λιγάκι μπει και εκεί να δείξετε λίγο τη δουλειά, έτσι. Αποφάσισα να κάνω μια σελίδα στο Facebook για να δείξω κάποια όργανα και παραπέρα, γιατί παρόλο που ασχολούμαι αρκετά χρόνια, είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται μόνο πια με αυτά τα μέσα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να, αν και είμαι πιο παραδοσιακός, πρέπει να μπούμε στο χώρο για να δείξουμε τη δουλειά μας. Πού σας βρίσκει κάποιος δηλαδή? Το όνομα μου Παύλος Παπανικολάου, τώρα παραπάνω δεν χρειάζεται, αυτό είναι απλό. Είμαι από τις αρχές του 1979 και συνεχίζω μέχρι σήμερα σε αυτό το επάγγελμα με την ίδια αγάπη. Είστε δηλαδή, ξεκινήσατε από τον πατέρα σας, πήρατε τη δουλειά? Το 1979 άνοιξε ξυλουργείο ο πατέρας μου, που ήταν παλιότερα ξυλουργός, και συνεχίσαμε μετά μαζί, δηλαδή από αυτόν έμαθα την τέχνη και συνεχίζω. Σε αυτό το χώρο πόσα χρόνια είσαστε? Σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο είμαι γύρω στα 35 χρόνια. Και πριν από εδώ είχαμε ξυλουργείο πάνω στην παλιά αγορά, εκεί που τώρα βρίσκεται το κτίριο του Λαχανά, του Καπιτάν Λαχανά. Εκεί ξεκινήσαμε και όταν ήταν να στεγαστεί ο Λαχανάς στο συγκεκριμένο κτίριο, ήρθαμε εδώ. Θυμάμαι γύρω στο 80-82,
αν πιάναμε από τα προσφυγικά μέχρι και πάνω την Αγία Ματρόνα, ήμασταν γύρω στα 16-17 ξυλουργία. Κάποιοι έχουν πεθάνει, κάποιοι έχουν συνταξιδοτηθεί, έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι γιατί δεν υπάρχει πλέον ζήτηση, οικοδομή. Έχουν πάρα πολλά πράγματα ξεφύγει από το ξύλο, όπως κουφώματα και τέτοια πράγματα, έχει μπει το αλουμίνιο, το PVC, συνθετικό, χίλια δύο πράγματα. Από επενδύσεις που κάναμε υπάρχει γυψοσανίδα, πλέον εσωτερικές πόρτες, ντουλάπες, ντουλάπια κοντεύουν να φέρνουν και τα περίπτερα, όπως τα IKEA και τέτοια πράγματα, οπότε η δουλειά μας φθήνει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και κόσμος που να κάνει μαθητεία, να συνεχίζει. Πιστεύω ότι όταν φύγει και η δικιά μας η γενιά, δύσκολα θα ξέρει κάποιος άνθρωπος να σημαδέψει ένα παράθυρο, κάτι που εμείς το κάνουμε για με κλειστά μάτια, στο πούμε έτσι, ρουτίνα. Πιστεύω πως όλοι θέλουν να... Όχι θα θέλουν κάτι να φτιάξουν από ξύλο, αλλά δυστυχώς έχει γίνει ένα πάρα πολύ ακριβό υλικό και κάπου δεν το χρησιμοποιούν, δηλαδή προσπαθούν με κάποιες μελαμίνες, κάποια άλλα πράγματα, έχει αλλάξει λίγο το... Έστω και το design με στα σπίτια, δεν μπορώ να το πω ακριβώς πώς. Πάντως, με ένα καλό ξύλο, μια πόρτα εξωτερική, όλοι θα τη θέλανε να τη φτιάξουν. Απλά και μόνο στοιχίζει τόσο και είναι και η συντήρηση που γι' αυτό και το λόγο δεν φτιάχνουν πια. Εντάξει, κάποιοι επιμένουν ακόμα, αλλά είναι λίγοι. Βλέπω ότι ασχολείστε, όχι να πρώτα το πω έτσι, με τις βαριές κατασκευές του ξύλου, αλλά και με τα πιο λεπτεπίλεπτα πράγματα, τα πιο τεχνικά, όπως η ξυλογλυπτική, έτσι. Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, θέλει πάρα πολύ χρόνο, αλλά εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου αρέσει. Είχα την τύχη να γνωρίσω και κάποιους πιο παλιούς ανθρώπους που σκαλίζανε εδώ στη Σάμμο, όπως ο κύριος Νίκος ο Μπενέτος, ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Αγγελάκης. Ήταν άνθρωποι που μου βάλανε το μικρόβιο, ας το πούμε έτσι. Οπότε όταν τύχει κάτι τέτοιο, μου αρέσει να ασχολούμαι. Και τι φτιάχνετε κυρίως? Κοιτάξτε, ξυλογλυπτική τώρα πια μόνο σε τίποτα εκκλησιαστικά, σε τέτοια πράγματα. Αλλά τη χρησιμοποιώ και πάνω σε όργανα, ας πούμε παράδειγμα. Σκαλίζω πάνω επειδή μεράκι από δικιά μου αυτή. Άξιζε το ταξίδι? Σίγουρα άξιζε και θα το ξανά έκανα. Μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά.